παρακαλώ. Χαίρετε. Καλά είσαι. Μουά. Τα πάμε όλα. Λες και δεν τα ξανάπαμε. Καλά, ναι. Να μας ξανάρθεις το παιχνίδι καμιά φορά. Κάθε μέρα μπορούμε να έρχομαι. Μ' αρέσουν πολύ τα παιχνίδια. Είσαι κοντά. Πάρα πολύ. Είμαι, δεν είμαι, θα έρθω. Εντάξει. Τι εννοείς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τι εννοείς. Βολέψου. Τι παιχνίδι παίζετε, ας πούμε. Τα πάντα. Ό,τι έχεις σε παιχνίδι, σε διασκέδαση. Μπορώ. Μπορώ. Μαρία, ερωτήσεις αυτά. Και τα τηλεπαιχνίδια βλέπεις. Πολύ. Πολύ. Και εγώ τα βλέπω. Είσαι ανταγωνιστικό. Είμαι λίγο από τα φιλαράκια η Μόνικα. Δεν μπλέκεις. Με τίποτα. Αλλά μ' αρέσει. Διασκεδάζω. Μ' αρέσει η διαδικασία του παιχνιδιού, του guessing, του να φιλτρώνω. Γνώσεων ή πιο πολύ. Και γνώσεων. Προσπαθώ να δω. Είμαι λίγο Slumdog Millionaire ταινία. Ναι, βέβαια. Το παθαίνω συχνά σε κάτι τέτοια γνώσεων. Μπράβο. Τυχαία κάπου είχα διαβάσει, είχα δει σε μια εφημερίδα και. Τα θυμάσαι. Μου τυπώνονται λίγο. Α, ναι. Ναι, λίγο έτσι μ' αρέσει. Μ' αρέσει η ιστορία γενικότερα και γι' αυτό. Ίσως. Να σου πω κάτι. Τώρα που είπες για τα φιλαράκια, όταν η μητέρα σου σε τιμωρούσε, η τιμωρία ήταν να μην δεις τις τρεις χάριτες. Ναι, η τιμωρία μου ήταν να μην δω τις τρεις χάριτες. Γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ τηλεόραση, να βλέπω τηλεόραση και γενικότερα. Και επειδή τρεις χάρτες ήταν η χαρά μου. Περίμενα, ανυπομονούσα να πάει 9 η ώρα στο Μέγκα να κάτσω να δω τρεις χάρτες. Και όταν δεν διάβασα, διάβασες, ήταν πριν ξεκινήσουν, 5-10 λεπτά. Διάβασες, για να το διάβασες. Δεν διάβασες, δεν έχει και το επεισόδιο με το Ζούμπερι. Ακόμα το θυμάμαι, παιδικό τραύμα. Δεν σ' άφησε να το δεις. Δεν μ' άφησε να το δω γιατί δεν είχα διαβάσει. Αχ, βουλάκι. Και έκλαιγες. Έκλαιγα, πήγα στο δωμάτιο, δεν διάβασα. Δεν διάβασα. Από αναφιλητά δεν μπορούσες να διαβάσεις. Γιατί ήταν η διασκέδασή μου, ήταν το χόμπι μου. Ναι. Αυτό. Τι μαθητής ήσουν στο σχολείο? Ήμουν καλός μαθητής. Ήμουν λίγο πριν τον απουσιολόγο, αλλά γιατί δεν ήθελα να γίνω απουσιολόγος. Γιατί δεν ήθελα να έχω την ευθύνη ότι θα βάλω απουσίες στη μαθητή μου και μετά θα μου θυμώσει. Ναι, γι' αυτό. Μάλιστα. Ήμουν λίγο πριν τον απουσιολόγο. Λίγο πριν. Κρατιόμουν να μην γράψω 20, να γράψω 19 και 8, μην με πάνε. Θα γράψω 10 λέξεις, όχι 12. Να είμαι σίγουρα. Να σου πω κάτι. Όμως, εσύ έκανες πολλά πράγματα γενικά πριν κάνεις, ας πούμε, θέατρο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τη τηλεόραση τη λάτρευες και ήθελες να την κάνεις. Άλλες δουλειές, Έκανα, ήμουνα μάγειρας. Το βασικό, έχω τελειώσει διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων στα ΤΕΗ της Πάτρας. Το έχω πάρει το πτυχίο. Το έχεις πάρει το πτυχίο, μάγειρας. Τουρίστας με πτυχίο. Δηλώνω. Να σου πω κάτι. Έχεις σερβίρει και διάσημα πρόσωπα. Έχω σερβίρει. Έχεις φτιάξει λίγο φαγητό. Ναι, έχω για τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος. Έλα καλέ. Και εντελώς τυχαία στην παράσταση φέτος. Περιμένω τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος να μου έρθει. Όλα κάπως δένουν στη ζωή σου. Τι του είχες σερβίρει? Το είχαμε σερβίρει. Αχ, δεν θυμάμαι. Τις γαρίδες σίγουρα με σιραπή λεμονιάς. Γιατί ήταν βασικό πιάτο τότε εκείνη την εποχή στο εστιατόριο. Εγώ ήμουνα στους γάμους του γιου του Στεφανόπουλου, του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σε ένα πάρτι ήταν νομίζω όλοι οι ελληνικοί σομπίζ κάτω στα high clouds σε ένα. Κοίτα να δεις. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα ποιους. Και ήσουν στην Πάτρα και πήγαινε ερχόσουν. Για ένα χρόνο το πρωί έκανα μάθημα στο ΤΕΗ της Πάτρας, έπαιρνα το κτέλ, ανέβαινα πάνω και το απόγευμα έκανα μάθημα στη δραματική σχολή. Α, το πήγες παράλληλα. Κάθε μέρα, γιατί χάλαγα το χαρτζιλίκι μου για να μην σταματήσω τη δραματική σχολή, γιατί ήταν στο δεύτερο μισό της χρονιάς και δεν ήθελα να χάσω τη χρονιά. Και γιατί συνέχιζες και τότε της Πάτρας? Γιατί αφού ήξερες ότι θες να πας. Γιατί υπήρχαν οι γονείς που λέγαν πρέπει να σπουδάσεις κάτι και δεν με πιέσανε. Και εγώ το ήθελα να το σπουδάσω αυτό το κάτι. Για να έχω και την ακαδημαϊκή προμόρφωση κυρίως. Και εκείνη την ώρα μου φάνηκε πολύ λογικό. Να πηγαίνω έρχεσαι πάντα. Να πηγαίνω έρχομαι. Τρεις ώρες να πας και τρεις ώρες να έρθεις. Ναι, αλλά. Γιατί τότε και ο δρόμος δεν είναι αυτό που είναι τώρα. Όχι, όχι, αλλά κοιμόμουν εγώ υπέροχα. Δεν άφηνα τους άλλους να κοιμηθούν από τον οχαλιτό. Το έκανες όμως. Αλλά μου άρεσε. Τραγικό, θέλω να πω ότι πολύ. Τραγικό. Γιατί είπε έτσι ο καλεσμένο. Αλλά να ζεις αυτή το άγχος, δεν θα έχεις προσωπική ζωή καθόλου. Ήταν σχολή, σχολή. Σχολή, σχολή και ρακτέλ. Για ένα εξάμεινο. Το δεύτερο έτος δραματικής σχολής, το δεύτερο εξάμεινο ήταν, γιατί μπήκα Φεβρουάριο στα ΤΕΗ, τότε μπαίναμε, δεν ξέρω αν κάνουμε ακόμα. Φεβρουάριο στη σχολή.
για να κλείσω το έτος. Ήθελα να κλείσω το έτος. Από το Αγρίνιο είσαι, ε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε απέναντι πήγατε Πάτρα για να σπουδάσεις. Όχι, ήταν, ήμασταν Αθήνα ήδη. Όποτε περνάω από εκεί που μένεις, βλέπω το χωριό σου, Λεπενού, δεν Λεπενού που πρόσφατα είχαμε δυστυχώς. Βλέπω την ταμπέλα και σκέφτομαι εσένα, δηλαδή σε έχω συνδέσει. Ήταν οι πλημμύρες που έφυγε και ένας συγχωριανός μου από τις πλημμύρες από το Κασάνδρα. Ναι, 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 δυστυχώς. Ήταν, πέρασε όλη αυτή η πλημμύρα από τα χωράφια του παππού μου. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και τα χωράφια κάνουν ακόμα καπνά. Καπνά πλέον όχι. Όχι. Πλέον όχι. Έχουν τελειώσει, νομίζω, στην Ελλάδα. Οι καπνοπαραγωγές. Τελείως. Νομίζω ναι, τελείως. Ούτε και στις Σέρρες πάνω έχει. Ούτε, που ήταν οι Σέρρες και το Αγρίνιο ήταν, νομίζω, τα δύο τοποθεσίες. Άλλες δουλειές που έχεις κάνει. Στα καπνά. Τα καπνά ήταν δύσκολη δουλειά. Μαζεύεται. Δύσκολη. Ήταν δύσκολη γιατί έπρεπε να ξυπνήσεις πολύ πρωί για να μαζέψεις τον καπνό. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν ότι έβγαινε το φυτό και έπαιρνε τα φύλλα, τα βάζεις κάπου. Το κάνεις. Έχει χέρια, τα λέγαμε. Για πες. Στο χωριό. Πώς θα μαζεύουν τα καπνά. Πώς θα μαζεύουν τα καπνά. Πάμε. Ξεφνιέται το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο χέρι και το κορκόφυλλο. Το λέγαμε, είναι το κορυφόφυλλο στην ουσία. Το λέμε κορκόφυλλο για προφανώς το πιο λαλιά. Και μαζεύεις 3-4 φύλλα τα πιο ανοιχτόχρωμα. Τα κάτω γινόταν πιο νωρίς. Το πρώτο χέρι, μετά τα άφηνες, αφού τελειώσεις από όλο το χωράφι το πρώτο χέρι, άφηνες 2-3 μέρες. Πήγαινες στο δεύτερο. Πήγαινες, ξεκινούσες πάλι από την αρχή το χωράφι ρίζα-ρίζα. Να μαζέψεις τα 4-5 φύλλα από κάτω. Και έπρεπε να έχεις και την νοημοσύνη να μην μαζέψεις άγουρο φύλλο, γιατί το άγουρο φύλλο θα έχει πολύ πιο. Θα νότιζε περισσότερο όταν ξερνόταν το δέμα και δεν θα ξερνόταν τόσο εύκολα. Γιατί μετά τα ξεραίναμε σε λιάστρες, στον ήλιο, με νάιλον, για να και μετά τα μαζεύαμε το πρωί που είχε υγρασία το ξερό αυτό να μην θρηματιστεί. Και μετά τα βάζαμε σε ειδική μηχανή με χειροκίνητο μανιβέλα, για να, νομίζω μανιβέλα λέγεται, το οποίο το πιέζαμε πολύ για να στιβαχθεί πολύ καπνός μέσα να γίνει ένα δέντρο. Τα ξέρεις πολύ καλά. Δούλεψες πολύ καιρό, δηλαδή. Ναι, μέχρι τα 18 μου ήμασταν. Σαν παιδάκι δούλευες. Σαν παιδάκι τώρα πήγαινε ήταν εκεί γονείς, πήγαινε έφηβος. Και βοηθούσε στο χωράφι γιατί ήταν φυσιολογικό. Και διακοπές πηγαίνεις πουθενά. Όχι, εγώ δεν το είχα ποτέ εγώ αυτό. Το ότι θα πάμε διακοπές κάπου. Δεν το είχαμε. Δεν υπήρχε στην οτροπία, στην ιδεολογία, στο οτιδήποτε. Δεν πηγαίνατε ούτε μέχρι τον Αστακό. Πηγαίναμε για μπάνια κάθε χρόνο στην Αμφιλοχία, στην Μπούκα, στη Βόνιτσα, προς Βόνιτσα, προς εκεί. Αυτό δεν είναι διακοπές. Πολύ ωραία στον Παράδεισο. Έχει μια παραλία Παράδεισος. Τη θυμάμαι ακόμα. Είναι μαγικό για μένα. Αυτό είναι η μνήμη στο μυαλό μου μαγικά. Παραλία Παράδεισο. Παραλία Παράδεισο. Εγώ νομίζω ότι είχα πάει στη Βόνιτσα, σε μια παραλία που λέγεται Παναγία. Παίζει, νομίζω. Ναι. Έχει διάφορες προσδοκίες. Πάρα πολύ ωραία. Πριν τη Βόνιτσα, όμως, από εκεί που δουλεύει, ο Παράδεισος είναι ένα πράγμα το. Παράδεισο. Για να λέγεται και είναι έτσι, μέσα σε ελιές. Ναι. Και λες τώρα που πάω στα χωράφια, που θα βρω τη θάλασσα. Και ξαφνικά θα σταματάνε οι ελιές και έχει παραλία. Τι λες τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Φτιάξαμε και λίγο με τις γαρίδες σιρόπι λεμονιάς. Υπάρχει σιρόπι λεμονιάς. Υπάρχει το λεμόνι. Απλά το. Α, είναι αυτό που το παρουσιάζεις. Τώρα, σε παρακαλώ. Ξέρεις τώρα που πας και διαβάζεις σε κάτι. Είναι καταλώ, ο τίτλος του μενού. Γαρίδες με λεμόνι. Θα νομίζεις στη Θράκα και το ποτίζεις με. Όχι, είναι καραμέλα, είναι καραμέλα με λεμόνι. Ναι. Αλλά έχει όλα τα συστατικά μέσα. Έχει και πιπέρι και αρκετό πιπέρι. Ναι. Έχει το πικάντικο, έχει το γλυκό που είναι καραμέλα, έχει το ξινό που είναι λεμόνι και έχει το αλμυρό που είναι η γαρίδα. Το κάνεις αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχεις κάνει. Σε πρώτο ραντεβού λέει θα το σέρνει. Το σιρόπι για να αρχίσουν τα σιρόπια. Ναι. Θα έρθεις μια μέρα μαζί με τη γογό να μας το φτιάξει αυτό το πιάτο. Βεβαίως. Να σου πω κάτι. Όταν έκανες το σασμό, σου δώσανε δραματικό ρόλο. Ναι. Σου είχαν ξαναδώσει δραματικό ρόλο ποτέ. Μόνο στη σχολή μία φορά, αλλά είχα κάνει θείο Βάνια. Και θυμάμαι η συγχωρεμένη Χριστίνα Σιμοπούλου, η καθηγήτρια. Έρχεται με πολύ χιούμορ να της λέω πώς ήταν. Δεν ήταν θείος, ήταν ανιψιός. Γιατί ήμουν πολύ μικρός ηλικία που πάω να κάνω θείο Βάνια, τώρα 20χρονο. Εσύ ήθελες να δοκιμαστείς όμως και σε κάτι. Ήθελα να δοκιμαστώ στο δραματικό, τώρα όχι θείο Βάνια. Ναι, αλλά στο σασμό δεν σε δοκιμάσαν, σε πήρανε. Έκανα δοκιμαστικό. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Μπράβο. Με είδανε στο Ρινόκερο, έτσι κι αλλιώς. Δεν με είδανε σε κωμωδία, δεν με επιλέξανε για να πάω να κάνω κάστινγκ από κωμωδία. Έκανα το διευθυντή στο Ρινόκερο. Ο οποίος αντιπροσώπευε, έτσι όπως κάναμε την παράσταση τότε, το φασισμό. Και όλο αυτό το πράγμα δεν ήμουν, δηλαδή, έβλεπες
κάνει η καρδιά σου. Ναι, 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 κατάλαβα. Αυτό. Το πίστευες ότι σου δίνουν δραματικό? Όχι, αφού ήμουν με ένα φίλο μου σε ένα καφέ και μου έρχεται το κείμενο. Δεν μου είχαν πει στο τηλέφωνο για τη ρόλο και μου έρχεται το κείμενο και λέω, αυτό είναι δραματικό. Και? Λέω, δεν θα το πάρω. Αποκλείεται, λέω, όλο το φυσικό. Αν δεν αυτό... πίστευε σε σένα ότι θα πάω στο αυτό δοκιμαστικό. Που δεν πίστευα εγώ είναι αυτό που είδε ο σκηνοθέτης και με ζήτησε να πάω να δοκιμαστώ. Ότι στα ελληνικά δεδομένα το φυσικό το δικό μου είναι για κωμωδία. Ενώ ο σκηνοθέτης, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, είδε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μέσα κάτι δραματικό και να κρύβουν μια σκοτεινή πλευρά. Ανασχετά με το σωματότυπο. Ναι. Προφανώς. Αυτό. Ναι. Εσύ φαίνεσαι όμως χαρούμενος άνθρωπος. Ναι. Αυτό είναι κιόλας κάτι το οποίο πρέπει να εξυπηρετείς. Αισθάνεσαι ότι πρέπει να εξυπηρετώ τον κωμικό, τον χαρού. Όχι. Έτσι. Καθόλου, καθόλου. Ακόμα και τους κωμικούς ρόλους, εγώ τους περνάω πρώτα από μια γύρα από το δραματικό. Ναι. Να δω τι ζουν, ας πούμε, τώρα που κάνουν τον μπαμπά της Γερονικολού. Τον μπαμπά της Γερονικολού κάνει. Ναι. Δηλαδή, φέτος στο θέατρο μου έδωσε ο Θεός του θεάτρου την ευκαιρία να έχω την πιο όμορφη κόρη, την Γερονικολού. Πολύ όμορφη. Και λέω, στο θέατρο Λαμπέτη, στο λοιπόν. Στο θέατρο Λαμπέτη, στη ληστεία της Συμφοράς. Ναι. Σήμερα έχετε πρεμιέρα. Ναι. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Ναι. Για την ενέργεια. Για το γούρι. Για το γούρι. Σήμερα στις 9 ώρα το βράδυ παίζουν και Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, η κορούλα σου. Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Τίτος Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Κουρούμπαλης. Ναι. Εσύ. Ναι. Εσύ, η Αρετή Πασχάλη, ο Χάρης Χιώτης και ο Γιώργος Χρονιώτης. Με αλφαβητική τα είπαμε. Ναι, έχω την ευκαιρία να έχω κόρη την Κατερίνα Γερονικολού, επίδοξο γαμπρό και εγκληματία τον Γιώργο Χρονιώτη και επίδοξο γαμπρό και λαμόγιο τον Κουρούμπαλη. Και είμαι ο διευθυντής της τράπεζας, ο οποίος αισθάνομαι λίγο ότι επειδή το έχουμε μεταφέρει στο 1958, είναι μια βρετανική κωμωδία, τα αθηναϊκά θέατρα φέραν μια βρετανική φάρσα στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει ξαναπαιχτεί. Και αυτό το φέραμε όμως το 1958 στην Αθήνα. Είμαστε στην Alexandra's Bank, με διευθυντή εμένα, όπου για να χτίσω το ρόλο είδα όλες πολλές ελληνικές ταινίες και μέσα μου ο Τσαγανέας από εδώ και ο Παπαγιανόπουλος από εδώ λίγο πλακώνονται μέσα στο κεφάλι μου για το ποιος είναι ο διευθυντής. Ωραία που έκατσες και είδες για να μπεις λίγο στο κλίμα. Μ' αρέσει η έρευνα αυτή, εδώ σε σένα το είχα. Και τη διασκευή και τη σκηνοθεσία κάνει ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Ναι, και η μετάφραση ο Γαλαίος. Μάλιστα. Και κωμωδία. Κωμωδία είναι η φάρσα. Είναι η πρώτη φορά που παίζω σε καθαρό είμαι η φάρσα και δεν ήξερα ότι μ' αρέσει τόσο πολύ. Πραγματικά κλείνει η πόρτα, ανοίγει η πόρτα, φεύγει διαμάντι, έρχεται διαμάντι, μπαίνει ληστής, βγαίνει αστυνομικός. Ωραία, παιδιά, σήμερα πρεμιέρα, δηλαδή σήμερα θα γίνει χαμός. Έχουμε φτιάξει όμως ένα βίντεο για σένα, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε. Για να δω. Πού. Εκεί. Άνθρωπος χαρούμενος, αισιόδοξος, με γέλιο γάργαρο και ηθοποιός τίμιος, μπριλάντες στην κωμωδία, με ευαισθησίες και δραματικό βάθος το οποίο βουτάει όποτε χρειάζεται, ο Θάνος Βίρκος νιώθει ευγνώμων που μπορεί να εκφράζεται μέσα από την τέχνη του. Συγκεντρώσαμε 10 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για εκείνον. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, μεγάλωσε στη Λεπενού Ετωλοακαρνανίας. Κανονικά θα γινόταν αγρότης, αφού η οικογένειά του έβαζε καπνά και ο ίδιος ήταν εξοικειωμένος με όλες τις σκληρές αγροτικές εργασίες. Μάζεμα, αρμάθιασμα, βελόνιασμα. Μέχρι τα 18 του δεν ήξερε τι θα πει: πάω διακοπές. Πρωτοπήγε όταν τελείωσε το σχολείο, στη Λευκάδα. Όταν η οικογένειά του μετακόμισε μόνιμα στην Αθήνα στα 15 του, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ήταν η γλώσσα. Οι Αθηναίοι δυσκολεύονταν να καταλάβουν τα λεπενιώτικα. Γράφτηκε στη δραματική σχολή Ιάκωβος Καμπανέλης και τον επόμενο χρόνο πέρασε στα ΤΕΗ τουριστικών επιχειρήσεων στην Πάτρα. Για ένα διάστημα πήγαινε το πρωί στη μία σχολή, μετά έπαιρνε το λεωφορείο, πήγαινε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει μάθημα στην άλλη και γύριζε πίσω. Αυτή η παράνοια κράτησε 6 μήνες. Όσο σπούδαζε, ασχολήθηκε και με τη μαγειρική. Δούλεψε κιόλας σε επιχείρηση catering. Πενεύεται πως έχει ταΐσει έναν Έλληνα πρόεδρο δημοκρατίας, αλλά και τον τέος βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος. Η
Λέει πως ήταν τηλεορασάκιας και πως πάντα πρόβαρε ρόλο στον καθρέφτη. Η τιμωρία του όταν ήταν μικρός για και να ταξίσει ήταν να μην τον αφήνει η μητέρα του να δει το βράδυ τις τρεις χάριτες. Η μητέρα του είναι η δυναμία του και ο μόνος άνθρωπος στον οποίο έδινε spoilers για τη συνέχεια του σασμού. Όταν έμαθε πως πήρε το ρόλο του Τόλι Χρυστάκη, μια εβδομάδα μετά την οντισιόν και ενώ είχε χάσει πια κάθε ελπίδα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να την πάρει τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει καταλάβει πως κάποιος το φαντάστηκε σε δραματικό ρόλο. Για το ρόλο του Πανάγου στη σειρά «Η κατάρα της Τζέλες Δελαφράγκα» είπε ναι στο Μιχάλη Ρέπα πριν καν ακούσει την πρόταση. Βρήκε πάντως ελαφρώς σουρεαλιστικές εκείνες τις τρεις μέρες πέρυσι το χειμώνα, που το πρωί έκανε σκηνή στη Δελαφράγκα, το μεσημέρι έκλαιγε στο σασμό και το βράδυ έπαιζε το μισάνθρωπο του Μολιέρου στο θέατρο. Ένας από τους καλύτερους του φίλους από το χώρο της υποκριτικής είναι ο Γιώργος Κοψιδάς. Είναι φίλοι από το 2015, οπότε έπαιξαν μαζί στην Επίδαυρο στους Αχαρνείς σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Του αρέσει να κάνει μεγάλους περιπάτους στο Αθηναϊκό Κέντρο. Σε ένα τέτοιο περίπατο τον άκουσε ένας άνθρωπος χωρίς όραση και τον αναγνώρισε ως Τόλι. Κάτι τέτοια μικρά περιστατικά που δείχνουν πόσο παρηγορητική μπορεί να γίνει τέχνη, το συγκινούν πολύ. Όντως είναι συγκινητικό να σε αναγνωρίζουν άνθρωποι που... Ήταν ανατρίχιασε εκείνη την στιγμή, λέω, δεν το πίστευα από την άποψη ότι πόσο μπορεί να τυπωθεί αυτό που κάνεις σε έναν άνθρωπο που εμείς έχουμε όλες τις αισθήσεις μας και κάποια πράγματα τα περνάμε έτσι χωρίς να δίνουμε προσοχή και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόβλημα, η φωνή. Η συνήθεια του κάθε βράδυ στο σπίτι ακούει σασμό και επειδή βλέπουν προφανώς στο σπίτι οι υπόλοιποι. Με αναγνώρισε και ήμουν σοκαρισμένος για κάποια δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αφού και μετά που έφυγε, περπατούσα λίγο σαν τη συγχωρεμένη την Αδαμάγκη στο Μίλιο Μην Πέσεις. Λίγο περπατούσα στην Ερμού και ήμουν. Μα πώς σε άκουσε, μίλαγε μόνος. Ήταν ο οδηγός του, ο άνθρωπος που, που τον βοηθούσε. Με σταμάτησε για να με χαιρετήσει. Γιατί βλέπανε και με άκουσε και λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και αμέσως σε ένα ρόλο. Μάλιστα. Ναι, και ήταν μετά πραγματικά ήμουν περπατούσα στην Ερμού χαμένος. Γιατί το σκεφτόμουν και ήμουν από ευγνωμοσύνη. Φαντάζομαι με το σασμό, είπε και στο βίντεο, θα σε σταματάγανε να σε ρωτάνε και spoilers σήμερα. Ναι, 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 αλλά εγώ ήμουν από αυτούς που δεν έλεγα. Τους έλεγα θα δείτε σήμερα στις 9. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν έλεγα γιατί εγώ μου άρεσε. Επενδύω όταν συναισθηματικά στη δουλειά μου και δεν θέλω να το. Η αγωνία, να χάσω την αγωνία. Αυτός ο άνθρωπος, άμα του πω ότι okay, πεθαίνει ο μαθιός. Ναι. Okay. Θα του χαλάσω τη χαρά της αναμονής που είχε να δει τι θα πάθει ο μαθιός. Άμα σε πιέζανε πολύ όμως. Το έχω πάθει με τον Grey's Anatomy. Όταν είδα κατά τυχαία ότι θα πέθανε ο άντρας της τέτοια, το είδα τυχαία σε ένα spoiler. Και μετά έκατσα να δω το επεισόδιο, το οποίο ήταν υπέροχο επεισόδιο. Αλλά είχα χάσει τη χαρά μου γιατί δεν είχα αγωνία. Αλήθεια, εμένα μ' αρέσει να ξέρω τι θα συμβεί. Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει το σπάνιο. Παρόλο που παίρνω ένα βιβλίο και διαβάζω την τελευταία πρόταση το πάντα. Κάνεις αυτό. Την τελευταία πρόταση. Όχι, όχι το παράγραφο, κάνω. Πρόταση. Δεν το θεωρώ σωστό καθόλου. Ναι, θέλω να ξέρω την Ιθάκη. Έλα, μωρέ. Θέλω να ξέρω την Ιθάκη. Αλήθεια. Έλα, ναι. Πολύ. Ναι. Πολύ. Ναι, 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 ναι. Και η όλη μαγεία να το διαβάσει τα πάντα. Στην τελευταία πρόταση είναι πάντα ο αποχαιρετισμός. Δεν ξέρεις την κατακλείδα τη ιστορία. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα εξή που ανακαλύπτει και λες, αχ, μου τύχε και αυτό, μου τύχε και αυτό. Εδώ πέρα. Η μάνα σου σε τιμωρούσε για να μην δεις τις τρεις χάρτες και τώρα παίζεις σε ένα έργο που έχουν γράψει αυτοί οι συγγραφείς. Είναι, σε ένα σύριαλ. Όταν σε πήραν τηλέφωνο. Με είπαν ναι, είναι αλήθεια. Ήμουν στο ταξί και λέω, είπαν ναι. Τι σε πήρε ο Μιχάλης, ο Μιχάλης Ρέπας και γεια σου Θάνο. Δεν είχατε ξανασυνεργαστεί, δεν είχατε πει ποτέ. Δεν είχαμε πει ποτέ ούτε γεια. Μάλιστα. Και λέω, ο Θάνος Απίτρος λέει, γεια σου Θάνο, είμαι ο Μιχάλης ο Ρέπας. Ναι, μέσα. Είμαι έτοιμη. Έρχομαι με το ταξί. Ναι. Πού έρχομαι. Κάνουμε, ετοιμάζουμε ένα τηλεοπτικό πάρτι. Ναι. Εκεί του λέω, ναι, είμαι μέσα, θέλω. Το θέλω. Τίποτα, δεν ρώτησες. Είχε πιάσει και αγωνία, μην πω και τίποτα που να μην είναι άκομψο. Αλλά λέω, δεν μπορώ, η χαρά μου είναι ναι. Τζέλα Δελαφράγκα, λοιπόν. Και φαντάζομαι τι θα έχει γίνει. Οι ερωτικές σου σκηνές με την. Είναι στην Παντοζάρα. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Πιο κάτω γίνονται και λίγο πιο κίνικοι. Εν τω μεταξύ έτυχε, εντελώς τυχαία, εκείνο το διάστημα να βλέπω στο Netflix τη ζωή του Ρόκο Σιφρέντι. Τη ζωή του? Του Ρόκο Σιφρέντι.
Είναι πορνοστάρ. Α, δεν το ήξερα. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν είμαι. Έτυχε και πώς, τι... Όχι, είχε βγει και εκείνο διάστημα. Και για να χαλαρώσω έβλεπα, σας πει, τη ζωή του Ρόκο Σιβρέτη. Το πρωί πήγε να κάνω γύρισμα με την... Και λέω, Παναγία μου, είναι στο όριο της έναρξης πορνοτενίας του 70 ο ρόλος. Πρέπει λίγο να το μαζέψω. Και ήσουν επηρεασμένος και από αυτό που έβλεπες. Ήμουν επηρεασμένος όλη αυτή τη ματσίλα του Ρόκο Σιβρέντη. Και ήταν και το σενάριο βέβαια όλο αυτό. Τι γέλιο ρίξε. Εσύ μας άνοιξες τη σειρά. Εγώ άνοιξα τη σειρά. Έπαιξες. Ναι, έκανα ποδαρικό στη σειρά. Το πρώτο πλάνο ήμουν εγώ. Τι να πω. Μας εξήγησε πού είναι η Άνω και κάτω Παπαριά. Ακριβώς. Κάπως πρέπει να ξεκινήσει. Βέβαια. Μα και βλέπεις που έχεις την πρεμιέρα σήμερα. Έχεις άγχος πριν τις πρεμιέρες. Έχω το άγχος, όχι αν θα λειτουργήσω σε αυτά τα πράγματα, να... η πρώτη ανάσα, ο πρώτος ρυθμός, να μπει ο πρώτος ρυθμός. Και πάμε και μετά να είναι... Και μετά ηρεμείς. Ηρεμώ πάρα πολύ. Ηρεμώ πάρα πολύ να συντονίσω, να ξέρω ότι έχω συναντηθεί στη σκηνή με τους άλλους συναδέλφους και άλλοι συνάδελφοι, είμαστε όλα καλά. Ναι. Και πάμε, το έχουμε το κοινό μαζί μας και όλα. Mm. Μετά ηρεμώ. Μετά το διασκεδάζω πάρα πολύ. Είσαι κανένα γούρι, γούρι. Όπα. Εσάς, ήρθα. Εντάξει, παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μην μας ρίχνετε και αυτή. Σε γούρια δεν έχω. Το γούρι μου είναι να μιλήσω με τη μητέρα μου. Αυτό. Είναι αυτό. Στη μαμά τα λες όλα. Ναι. Μας βλέπει τώρα. Τώρα λογικά μας βλέπει, ναι. Πώς τη λένε? Φωτεινή. Γεια σας κυρία Φωτεινή, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα. Γεια σου μαμά, τι κάνεις? Πες της ένα γεια μαμά. Όχι. Όχι, έτσι. Εγώ μένω πιο κέντρο γιατί τα θέατρα και αυτό. Σωστά. Δεν έχω πρόσβαση. Σωστά. Θα πάμε να φάμε τώρα. Αλλά να της πας τώρα για αυτό που θα σου φτιάξουμε. Ένα γλυκά και της το πας. Θα σου δώσουμε. Έτσι. Όχι. Δεν θα προλάβει. Θα μας έχει φτιάξει πολλά η γωγό. Έχει φτιάξει εδώ η γωγό. Θα δώσεις ένα στη μαμά του Θάνου, στην κυρία Φωτεινή. Ένα Θάνου πακέτο. Πολύ ωραία.